Ο Ερμής είναι ένας από τους πιο γνωστούς, αλλά και πιο πολύπλοκους θεούς της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Τον γνωρίζουμε ως αγγελιοφόρο των θεών. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Το αντίθετο μάλιστα. Έκρυβε και μία σκοτεινή πλευρά, η οποία δεν είναι τόσο γνωστή, ή τουλάχιστον δεν ήταν τόσο γνωστή μέχρι σήμερα. Πόσο σκληρός μπορούσε να γίνει όταν τιμωρούσε? Ποια ήταν η σχέση του με έναν από τους πιο σοφούς θεούς της αρχαίας Αιγύπτου? Πώς συνδεόταν με τον θάνατο? Για να απαντήσουμε σε όλα αυτά, ως συνήθως, πρέπει να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ερμή. Όχι αυτόν, τον original, τον γιο του Δία και της Μαίας, μιας εκ των 7 κορών του Άτλαντα. Ο Ερμής είναι εξαιρετικά γνωστός σε όλους, ακόμα κι αν δεν ασχολούνται μερικοί τόσο με την αρχαία ελληνική μυθολογία. Ή με αυτούς που δεν έχουν ακόμα ασχοληθεί με την αρχαία ελληνική μυθολογία, γιατί δεν έχουν ανακαλύψει το μεγάλο της ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος της Αθήνας, η Ερμού, έχει πάρει το όνομά της από τον Ερμή. Γιατί? Διότι ο Ερμής ήταν ο θεός του εμπορίου. Και όχι μόνο. Ήταν επίσης θεός των τυχερών παιχνιδιών, αλλά και των βοσκών. Αυτό το κατανοούμε ακόμα καλύτερα, αν σκεφτούμε ότι αργότερα στη μυθολογία θεωρείται ως ο πατέρας του Πάνα. Επίσης ήταν θεός προστάτης των ρητόρων, αλλά και μεγάλος φαρσέρ. Βέβαια, εκτός από όλες αυτές τις πλευρές του θεού, βλέπουμε στην ελληνική μυθολογία και κάποιες άλλες, μερικές από τις οποίες ήταν ιδιαίτερα σκοτεινές. Ήταν αμήλικτος, όπως θα δούμε, όταν τιμωρούσε, είχε άμεση σχέση με τον θάνατο και, χωρίς μάλλον να το ξέρει, συνδέθηκε με τις απόκριφες τέχνες και επιστήμες. Για να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα όμως, θα ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι όταν νευρίαζε δεν αστειευόταν. Όπως μαθαίνουμε από τον Απολλόδωρο και τους Ομηρικούς Ύμνους, όταν γεννήθηκε ο Ερμής, διέφυγε της προσοχής της μητέρας του και περιπλανήθηκε μέχρι την Πιερία. Εκεί, αφού κοίμησε τα τσοπανόσκυλα, έκλεψε μερικά από τα βόδια του Απόλλωνα. Για να δείτε πόσο έξυπνος και πονηρός ήταν, μέχρι και παπούτσια φόρεσε στα βόδια για να μπορέσει να καλύψει τα χνάρια που θα άφηναν αλλιώς τις λάσπες. Όσο κι αν προσπάθησε όμως να περάσει απαρατήρητος, δεν τα κατάφερε. Κάποια στιγμή, ένας άνθρωπος με το όνομα Βάτος, που καθόταν στην κορυφή ενός βράχου, τον έπιασε στα πράσα. Τώρα ο Ερμής τον δωροδόκησε βέβαια με ένα από τα βόδια για να εξαγοράσει τη σιωπή του και να κρατήσει το μυστικό, αλλά φεύγοντας, ο θεός δεν ένιωθε καμία ασφάλεια. Έτσι, μεταμφιέστηκε σε ξένο, ξαναγύρισε στον Βάτο και τον ρώτησε αν είχε δει κάποιο παιδί να περιφέρεται στην περιοχή μαζί με μερικά βόδια. Ο Βάτος είπε πως ναι, και τότε ο Ερμής, οργισμένος, τον τιμώρησε με μία σκληρή και αιώνια τιμωρία. Τον μεταμόρφωσε σε βράχο. Κυριολεκτικά ο Βάτος, επειδή πρόδωσε κατά κάποιο τρόπο τον Θεό, θα αναγκαζόταν να περάσει όλη την αιωνιότητα, και όταν λέμε όλοι εννοούμε όλοι, ως πέτρα. Θα μου πείτε ας πρόσεχε ο Βάτος, συμφωνώ μαζί σας, αλλά και η τιμωρία ήταν εξαιρετικά σκληρή και βασανιστική. Δεν μπορώ καν να φανταστώ πώς θα ήταν κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή ο Απόλλωνας βρήκε και τον Ερμή και τα βόδια του. Πήρε τον Ερμή και τον πήγε στο Δία με σκοπό ο πατέρας των θεών να τον τιμωρήσει, όμως ο Δίας επεφύλασε στους δύο θεούς κάτι τελείως διαφορετικό. Βλέπετε, ο πατέρας τους είχε διασκεδαστεί, ας πούμε, από αυτήν την φάρσα, αυτό το κόλπο τέλος πάντων του Ερμή, και αντί να τον τιμωρήσει, τον έκανε αγγελιοφόρο των θεών. Τώρα θα μου πείτε τι είδους διαπαιδαγώγηση είναι αυτή και τι παράδειγμα δίνει, αλλά αυτός ήταν ο Δίας. Αν δεν σας έπεισε το παράδειγμα του Βάτου για τις σκοτεινότερες πτυχές της προσωπικότητας του Ερμή, πάμε να δούμε τον λόγο για τον οποίο συνδέεται απόλυτα με το γεγονός του θανάτου. Βλέπετε, πριν οι αρχαίοι Έλληνες φανταστούν τον θάνατο ως θεό που συντρόφευε τις ψυχές των νεκρών στον κάτω κόσμο, αυτόν τον ρόλο τον είχε ο Ερμής. Μάλιστα,
του είχαν δώσει και το προσωνύμιο Ψυχοπομπός. Έτσι, τον βλέπουμε σε πολλούς αρχαιότερους μύθους να συνοδεύει ήρωες και πρωταγωνιστές μύθων στον Άδη. Παραδείγματος χάρη, είναι εκείνος που συνοδεύει τον Ηρακλή για να τον πάει στον Κέρβερο και είναι επίσης εκείνος που επιστρέφει τον Σύσυφο ή την ψυχή του Σύσυφου εκεί που ανήκει. Και όταν λέμε ότι η μυθολογία είναι σημαντική για την κατανόηση του παρελθόντος, το εννοούμε. Δεν ήταν μόνο στις μυθολογικές τους ιστορίες που ο Ερμής είχε τον ρόλο του ψυχοπομπού. Όντως, οι άνθρωποι της εποχής πίστευαν ότι ο Ερμής ήταν εκείνος που μετέφερε τις ψυχές των νεκρών στον Άδη. Πώς μπορούμε να το γνωρίζουμε αυτό? Εδώ βλέπετε μία Αττική λευκή λύκηθο. Τι είναι αυτό το αγγείο? Είναι ένα αγγείο μικρού μεγέθους με αποκλειστικά ταφική χρήση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι χρησιμοποιούνταν μόνο στις ταφές και τις ταφικές πρακτικές της εποχής και συντρόφευε τον νεκρό, συνήθως έχοντας λάδι ή κάποιο άρωμα στο εσωτερικό του. Είναι ένα μοναδικό αγγείο, όπως καταλαβαίνετε, δεν είχε καθημερινή χρήση, είχε πολύ συγκεκριμένη λειτουργία και οπότε είχε και πολύ αντίστοιχη και συγκεκριμένη διακόσμηση. Σε αυτή εδώ τη λύκηθο, που χρονολογείται περίπου στο 440 με 430 π.Χ., βλέπουμε μία γυναικεία μορφή στη διακόσμηση, η οποία προφανώς αναπαριστά την ψυχή της γυναίκας που έχει πεθάνει. Στη βάρκα βλέπουμε βεβαίως τον πολύ γνωστόν μας Χάροντα, ο οποίος, όπως βλέπετε κι εσείς, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον μαυροντυμένο δρεπανοφόρο που έχουμε για κάποιο λόγο εμείς σήμερα στο μυαλό μας. Από τις τρεις μορφές που απεικονίζονται στη διακόσμηση της Λυκήθου, εξετάσαμε τις δύο και μας μένει μόνο η μία, η οποία φυσικά είναι ο Ερμής ψυχοπομπός. Παρά το γεγονός ότι κοιτάει τον Χάροντα, σαν να του λέει «μια χαρά είσαι, πήγαινε μίλα της», ο Ερμής ψυχοπομπός έχει μόλις φέρει την ψυχή της γυναίκας που πέθανε για να την περάσει απέναντι ο αιώνιος Βαρκάρης. Στην αρχή σας υποσχέθηκα ότι θα εξετάζαμε επίσης μία ιδιαίτερη πτυχή του θεού Ερμή που έχει άμεση σχέση με την Αιγυπτιακή μυθολογία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάποια στιγμή ο Ερμής ταυτίστηκε στο μυαλό των ανθρώπων της περίοδου με την αστρολογία, την αλχημία, αλλά και άλλες απόκριφες επιστήμες. Όχι, δεν πρόκειται για κάποιο επικίνδυνο και περίεργο επεισόδιο των Ancient Aliens, αλλά για μία πολύ ενδιαφέρουσα, φιλοσοφική προσέγγιση και θεώρηση. Όσο περνούσαν οι αιώνες, ο Ερμής άρχισε να αποκτά όλο και μεγαλύτερη δύναμη και σημασία στο μυαλό των ανθρώπων. Του προσδόθηκαν στοιχεία σοφίας, θεωρήθηκε προστάτης των ανθρώπων και σε πολλές περιπτώσεις σχεδόν δημιουργός τους και κατά την ρωμαϊκή περίοδο έφτασε να ταυτιστεί απόλυτα με τον Αιγύπτιο θεό Θόθ. Ο Θόθ ήταν και εκείνος ένας επίσης πάνσοφος θεός και αυτή είναι και μια ακόμα σημαντικότερη ομοιότητα που είχε με τον Ερμή, συνόδευε και εκείνος τις ψυχές των νεκρών στον κάτω κόσμο, βέβαια στην Αιγυπτιακή μυθολογία. Οι δυο τους, για τους ανθρώπους της εποχής, έγιναν ένα και ονομάστηκαν ή ονομάστηκε αυτός ο θεός Ερμής Τρισμέγιστος λόγω των πολλών ανακαλύψεων και εφευρέσεων που υποτίθεται ότι είχε κάνει. Μάλιστα, λεγόταν ότι ο Ερμής Τρισμέγιστος είχε γράψει και πάρα πολλά βιβλία αστρολογικού, αλχημικού και πολλών άλλων ειδών περιεχομένου. Φυσικά, εμείς σήμερα μπορούμε να γνωρίζουμε ότι αυτά ήταν ένα δημιούργημα του ανθρώπου κατά τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν και αποδεδειγμένα γράφτηκαν αυτά τα ψευδεπίγραφα κείμενα. Ξέρω βέβαια, εννοείται, ότι υπάρχουν ακόμα άτομα εκεί έξω τα οποία πιστεύουν ότι ο Ερμής Τρισμέγιστος, ο συνδυασμός του Ερμή και του Θόθ, έγραψε όντως αυτά τα κείμενα, αλλά μιλάμε για τα ίδια άτομα που παίρνουν στα σοβαρά το Ancient Aliens.
Είναι ίδιοι που πιστεύουν ότι οι θεοί των αρχαίων λαών ήταν εξωγήινοι με προηγμένη γνώση που έδωσαν στους ανθρώπους προηγμένη τεχνολογία που δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να έχουν, όμως για να μην το χαλάσω από τώρα αυτό το θέμα, θα το πιάσουμε κάποια στιγμή αργότερα, όταν έρθει η ώρα τους. Κλείνοντας, θέλω να σταθούμε σε έναν πολύ πολύ ενδιαφέροντα συμβολισμό του Ερμή μέσα από τα μάτια του γνωστού ελβετού ψυχιάτρου και ψυχαναλυτή Carl Jung. Ο Jung υποστήριξε ότι ο Ερμής, επειδή στη μυθολογία κινούνταν μεταξύ του κόσμου των ζωντανών και του κόσμου των νεκρών, συμβόλιζε κατά κάποιο τρόπο το ασυνείδητο στο μυαλό του ανθρώπου. Δηλαδή, επειδή ο Ερμής μετέφερε τις ψυχές από τον κόσμο των ζωντανών στον κόσμο των νεκρών, συμβόλιζε κατά κάποιο τρόπο το συνειδητό και το υποσυνείδητο μέρος του ανθρώπινου μυαλού, αλλά και τις εσωτερικές αναζητήσεις του ατόμου. Γενικά, όπως θα καταλάβατε, ο Ερμής κινούνταν πάντοτε στο μετέχμιο και μεταξύ των ορίων. Άλλωστε, υπήρχαν στην αρχαιότητα και οι λεγόμενες ερμαϊκές στήλες, οι οποίες όριζαν κυριολεκτικά τα όρια μιας πόλης. Δεν ξέρω προφανώς αν ο Jung είχε δίκιο, αλλά το σίγουρο είναι ότι ο Ερμής ήταν μία πολύπλευρη και πολύπλοκη προσωπικότητα που αξίζει ακόμα περισσότερη επιστημονική πάντα ανάλυση, όπως ακριβώς συμβαίνει και την χάνει να συμβαίνει με το ανθρώπινο μυαλό. Στο κάτω-κάτω, το ανθρώπινο μυαλό τον έπλασε, οπότε δεν το βρίσκω απίθανο να εκφράζει μία από τις εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, ανησυχίες του.